όχι ψήφισαν 56 βουλευτές. Συνεπώς το νομοσχέδιο έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία. Επί του άρθρου 1 του σχεδίου νόμου, ναι ψήφισαν 191 βουλευτές. Όχι ψήφισαν 58 βουλευτές. Συνεπώς το άρθρο 1 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία. Επί του άρθρου 2 του σχεδίου νόμου, ναι ψήφισαν 191 βουλευτές. Όχι ψήφισαν 58 βουλευτές. Συνεπώς το άρθρο 2 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία. Επί του άρθρου 3 του σχεδίου νόμου, ναι ψήφισαν 191 βουλευτές. Όχι 58. Συνεπώς το άρθρο 3 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία. Επί του άρθρου 4 του σχεδίου νόμου, ναι ψήφισαν 191 βουλευτές. Όχι 58. Συνεπώς το άρθρο 4 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία. Επί του άρθρου 5 του σχεδίου νόμου, ναι ψήφισαν 191 βουλευτές. Όχι 58. Συνεπώς το άρθρο 5 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία. Επί του άρθρου 6 του σχεδίου νόμου, ναι ψήφισαν 191 βουλευτές. Όχι 58. Συνεπώς το άρθρο 6 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία. Επί του άρθρου 7 του σχεδίου νόμου, ναι ψήφισαν 190 βουλευτές, όχι 59. Συνεπώς το άρθρο 7 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία. Επί του άρθρου 8 του σχεδίου νόμου, ναι ψήφισαν 191 βουλευτές, όχι 58. Συνεπώς το άρθρο 8 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Επί του άρθρου 9 του σχεδίου νόμου, ναι ψήφισαν 189 βουλευτές, όχι 60. Συνεπώς το άρθρο 9 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία. Επί του άρθρου 10 του σχεδίου νόμου, ναι ψήφισαν 189 βουλευτές, όχι 60. Συνεπώς το άρθρο 10 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία. Επί του άρθρου 11 του σχεδίου νόμου, ναι ψήφισαν 189 βουλευτές, όχι 60. Συνεπώς το άρθρο 11 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία. Επί του άρθρου 12 του σχεδίου νόμου, ναι 191, όχι 58. Συνεπώς το άρθρο 12 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον Υπουργό κατά πλειοψηφία. Επί του άρθρου 13, ναι 191, όχι 58. Συνεπώς το άρθρο 13 έγινε δεκτό όσο έχει κατά πλειοψηφία. Επί του άρθρου 14, ναι 193, όχι 66. Συνεπώς το άρθρο 14 έγινε δεκτό όσο έχει κατά πλειοψηφία. Επί του άρθρου 15 του σχεδίου νόμου, ναι ψήφισαν 167, όχι 79, παρόν 3. Συνεπώς το άρθρο 15 έγινε δεκτό όσο έχει κατά πλειοψηφία. Επί του άρθρου 27, ναι 155, όχι 91, παρόν 3. Συνεπώς το άρθρο 27 έγινε δεκτό όσο έχει κατά πλειοψηφία. Επί του άρθρου, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία. Επί του άρθρου 28 του σχεδίου νόμου, ναι 155, όχι 91, παρόν 3. Συνεπώς το άρθρο 28 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Επί του άρθρου 29 του σχεδίου νόμου, ναι 191, όχι 58. Συνεπώς το άρθρο 29 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία. Επί του άρθρου 42 του σχεδίου νόμου, ναι 164, όχι 82, παρόν 3. Συνεπώς το άρθρο 42 έγινε δεκτό όσο έχει κατά πλειοψηφία. Επί του άρθρου 46, 151, 80, 18, παρόν. Συνεπώς το άρθρο 46 έγινε δεκτό όσο έχει κατά πλειοψηφία. Επί του άρθρου 56 του σχεδίου νόμου, ναι 196, όχι 53. Συνεπώς το άρθρο 56 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Επί της τροπολογίας με γενικό αριθμό 112 και ειδικό αριθμό 6 του σχεδίου νόμου, ναι ψήφισαν 152 βουλευτές, όχι. Όχι 94 βουλευτές, παρόν 3. Συνεπώς η τροπολογία με γενικό αριθμό 112 και ειδικό αριθμό 6 έγινε δεκτή όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία. Εισερχόμαστε στην ψήφιση του ακροτελεύθερου άρθρου του νομοσχεδίου και ρωτάτε το σώμα αν γίνεται εκτός. ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Νέα Δημοκρατία, ναι. Χρυσή Αυγή, Δημοκρατική Συμπαράταξη.
ΚΚΕ. Δημοκρατή, συμπαρατέξτε, ναι. ΚΚΕ. Ποτάμι. Ναι. ΑΝΕΛ. Ένωση Κεντρών. Συνεπώς, το ακροτελεύθερο άρθρο έγινε δεκτό. Την πλειοψηφία. Συνεπώς, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις, έγινε δεκτό επί της αρχής, επί των άρθρων και επί των τροπολογίων κατά πλειοψηφία. Δέγεσαι στο σημείο αυτό να ψηφίσουμε το νομοσχέδιο στο σύνολό του. Λοιπόν, ερωτάτε το σώμα αν γίνεται δεκτό το νομοσχέδιο στο σύνολό του. ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Νέα Δημοκρατία, ναι. Χρυσή Αυγή, Δημοκρατική Συμπαράταξη. ΚΚΕ, ποτάμι. ΑΝΕΛ, Ένωση Κεντρών. Συνεπώς, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις, έγινε δεκτό καταρχήν, κατάρθων και στο σύνολο κατά πλειοψηφία. Παρακαλώ το Σώμα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπευθύνη του επικύρωση των πρακτικών της σημερινής συνεδρίασης ως προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νομοσχεδίου. Η Βουλή παρέσχεται. Εδώ δεν είμαστε. Να είστε καλά, με το καλό. Έχουν διαναμεθεί τα πρακτικά της Παρασκευής 22 Οκτωβρίου 2015 και 24 Οκτωβρίου του 2015 και ρωτάει το Σώμα εάν τα επικυρώνει. Τα επικυρώνει πανηγυρικά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα έχει στο σημείο αυτό να λύσουμε τη συνεδρίαση. Φυσικά, με τη συνένεση του Σώματος λύεται η συνεδρίαση για την 5η-7η Ιανουαρίου του 2016 και ώρα 9:30 το πρωί με αντικείμενο εργασιών του Σώματος, κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων. Λύεται η συνεδρίαση.